γνωστικές εστιατόρια. Αστυνομικός, ο οποίος άτυχος θα πω, εφόσον ήταν σε άλλη υπηρεσία, τον μετέθεσαν τελευταία από το αστυνομικό τμήμα της Ξάνθης, τον πήγαν στο κέντρο των μεταναστών, στα παλιά, στις παλιές σχολές των αστυνομικών. Και... μετά από λίγες ημέρες... φτερνίστηκε ο μετανάστης. Βρίσκεται στο νοσοκομείο. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος των αστυνομικών τώρα, πιθανότατη αιτία, 90% δηλαδή, είναι φυματίωση. Αναμένουν 40 μέρες, έχει πάει στην Καβάλα, ούτως ώστε να γίνει η διάγνωση και να δουν τα αποτελέσματα. Βέβαια, οι αστυνομικοί τώρα έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται στην περιοχή και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ναι, κοίταξε. Έχει ο άλλος, επασφαλώς κάτι γάτια, τον πιάνεις. Τον γλιτώνεις. Τη φυματίωση, πάμε αυτερνιστή, τι κάνεις. Ήταν πράγματα, πρόεδρε, που είχαν ακουστεί από εσάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ο φασίστας ο Καρατζαφέρης τα έλεγε, μωρό. Ο φασίστας, μωρό, το φασίστα, μωρέ. Το φασίστα. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, οι κακομύριδες που λέγαμε πριν της Νέας Δημοκρατίας, όταν 2000 είχα πει αφήσα τις εκλογές, είχατε κερδίσει, είχαμε κερδίσει τότε. Στο Πασόκι τι θέλανε οι Αμερικάνοι, με διώξανε βρίσκοντας εγώ αφορμή τον Άρη και κάποιες παρούφες. Φώναζα λοιπόν μες στη Βουλή. Φώναζα. Παιδιά, η φυματίωση είναι περιπατική ασθένεια. Η φυματίωση. Την είχαμε νικήσει τη φυματίωση από το 80. Δεν είναι ξαφνικά φυματίωση πάλι. Απόδειξε ότι το νοσοκομείο που είχαμε για τη φυματίωση πνευμονικών ασθενειών το κάναμε γενικό νοσοκομείο τη σωτηρία. Ήρθε η φυματίωση. Ξαπλώνεται. Πάει το Αλβανάκι σε σχολείο, το χρυσό μου. Τι φταίει αυτό. Όχι, δεν φταίει αυτό. Αλλά φτερνίζεται και κολλάει το δικό σου στο διπλανό θρανίο. Και τρέχει μια ζωή. Μια ζωή. Μια ζωή. Μια ζωή. Μια ζωή. Δεν είναι η φυματίωση κάτι. Έκανα δύο πνικελίνες. Πέρασε η σύφυλλη που κόλλησε από την άλλη, από την Ουκρανία. Ναι. Όχι, δεν περνάει. Η φυματίωση. Θα τρέχεις μια ζωή με το προβληματάκι σου. Να λοιπόν, χτυπάει την πόρτα και αν δεν υπήρχε το όργανο τώρα των αστυνομικών και αυτό θα το είχαν θάψει γιατί δεν εξυπηρετεί τίποτα. Από πότε θα λέει ο Καρατζαφέρης. Για να δούμε. Δώσαμε στους λαθρομετανάστες τις δουλειές μας και έχουμε έκρηξη στην ανεργία των Ελλήνων πολιτών. Δώσαμε τα σχολεία μας. Ήδη υπερτερούν οι μαθητές από την Αλβανία. Δώσαμε τα μευτήριά μας. Ήδη στα μευτήρια γεννιούνται περισσότερα παιδιά Αλβανών παρά Ελλήνων. Μην τους δώσουμε και την υγεία μας. Φτάνει. Είχαμε νικήσει κάποιες ασθένειες. Θυμάστε το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος. Το κάναμε γενικό νοσοκομείο. Και έγινε γενικό νοσοκομείο επί κυβερνήσεων Πασό. Τώρα ξαναγύρισε πίσω. Γιατί το 1980 είχαμε νικήσει τη φυματίωση. Μηδέν φυματίωση. Ρωτήστε τον Υπουργό Υγείας, την Υπουργό Υγείας που είναι εδώ, που έχει φτάσει φυματίωση σήμερα. Τι άλλα νοσήματα. Ένα στους τρεις λαθρομετανάστες έχει φυματίωση. Σας λέω λοιπόν, μπαίνει στο λεωφορείο. Δεν έχει δικαίωμα στο λεωφορείο. Ήρθε στην Ελλάδα, μπαίνει στο λεωφορείο. Ο άλλος όμως ο Βουκαράς πληρώνει τους φόρους του. Τι φταίει με ένα φτέρνισμα να γίνει και αυτός φυματικός. Τι φταίει. Καλπάζει φυματίωση, λένε στη σωτηρία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, αυτός ο πολίτης, ο οποίος δουλεύει νομιμόφρον, πήγε φαντάρος, φύλαξε τα σύνορα, τι φταίει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα έλεγε ο Καρατζαφέρης. Κάθε φορά που θα ακούνε τέτοιο πράγμα, λέτε επιβεβαιώθηκε ο Καρατζαφέρης. Πάμε στη Σοφία την Παραδείση. Σοφία, καλησπέρα. Πες μας τι έχει το μηχάνημά σου. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Συγχαρητήρια καταρχήν για το πρόλογό σας. Έχετε από την κυρία Φανή μηνύματα από τον Εύρο, από την Καστοριά, τη Λευκάδα και από την Κόρινθο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να λέμε τα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, αλλά θα παραδεχτώ το λάθος μου. Πολλές φορές με έπεισαν να ψηφίσω άλλα κόμματα. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μέγα λάθος. Θα πω μία αλήθεια. Τις πιο αντρίκες κουβέντες στη Βουλή τις έχω ακούσει από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βασίλη μου, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Προτιμώ να είστε πιο αποκαλυπτικός σχετικά με τα σχέδια που κάνουν κάποιοι. Είναι το μήνυμα που έρχεται από την κυρία Στέλλα και επισημαίνει. Πρέπει επιτέλους να ξεσκεπάσουμε τα σχέδια του Σαμαρά, του Βενιζέλου και του Κουβέλη. Κύριε Στέλλα, με αυτό κάνουμε. Και θέλω να ελπίσω ότι... δεν θα πούμε ποτέ είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Θα προλάβουμε την κατάσταση.
πριν τα δάκρυα στερέψουν στο πρόσωπο κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα, Στελά. Πώς θα μπορέσουμε να διώξουμε τους Τουρκούς από τις μαρίνες και από οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει και θέλουν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Πρόεδρε, ήταν αποκαλυπτική η δήλωση που έκανε ο κουμπάρος σας, Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αυτός έδωσε τις μαρίνες στους Τούρκους. Θα βάλουμε τον κουμπάρο να δώσει τη μάχη, θα βάλουμε και την ευγενία να τους διώξουμε. Μαζί. Ο κύριος Νικήτας από Φάληρο. Όποτε σε ακούω, νιώθω ότι είσαι ο μοναδικός που μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, μπορεί να μας σώσει, να σώσει τους Έλληνες. Το θέμα είναι αν υπάρχουν σήμερα Έλληνες. Έλληνες υπάρχουν. Πολλοί. Και όχι μόνο μέσα στα σύνορα και έξω από τα σύνορα. Ο Έλληνας, όταν έχει ηγεσία, προχωράει. Φάνηκε και το 40. Φάνηκε και το 21. Φάνηκε και το 4ο π.Χ. αιώνα. Φάνηκε. Όταν όμως έχει ηγεσίες αχαμνές και τα αποτελέσματα είναι ανάλογα. Όχι, πιστεύω ότι υπάρχουν Έλληνες. Ο Κώστας, 25 ετών, από Ξάνθη. Πρόεδρε, έχω μία απορία. Τι είναι χειρότερο, τα γεγονότα που ζήσαμε από το 67 μέχρι το 74 ή σήμερα η δημοκρατική δικτατορία? Κώστα, εγώ τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Οι συνταγματάρχες τότε πήραν μια πρωτοβουλία να καταλύσουν τη δημοκρατία. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει? Να μην έχουν πάρει την πρωτοβουλία, να τις έχουν διαλύσει, να πάμε σε εκλογές το Μάιο, οπότε θα γινόταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας, όχι μετά 15 χρόνια καθυστέρηση που, αν μη τι άλλο, σε ένα βαθμό τον ορίμασαν. Φοβούμαι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε χειρότερα. Όμως η δημοκρατία είναι δημοκρατία. Ύψιστο αγαθό. Βγάζουμε λοιπόν το ύψιστο αγαθό και το πρώτο αγαθό που είναι η δημοκρατία. Πάμε στην ουσία. Δεν υπήρχε άνεργος ούτε ένας. Δηλαδή η καταγραφή ήταν έχουμε 1%. Δεν υπήρχε άνεργος. Δεν υπήρχε άνεργος. Κώστα, θυμάμαι με τον πατέρα μου εκεί στο Σανοπολί στην Αφιθέα. Μια φορά χρειαστήκαμε ένα μπογιατζή και μου λέει πάμε στο Δημαρχείο. Ήταν εκεί, παίζανε ταυλάκι και δεν δεχόντουσαν να τους διακόψεις. Είχαν μια ταμπέλα που έλεγαν με ροκάματα ένα χιλιάρικο. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση, πάρε 8 κατοστάρια. Τόσο δεν είχαν ανάγκη δουλειά γιατί δεν είχαν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε ανεργία. Δεύτερο, δεν πίναγε κανείς. Τρίτον, τότε ρεύμα είχαν μόνο οι πρωτεύουσες των νομών. Μέσα από τα χρόνια το ρεύμα πήγε παντού. Τέταρτον, δεν υπήρχαν δρόμοι. Στην Κρήτη ένας άξονας είναι από τότε. 50 χρόνια τον ίδιο άξονα έχουν. Πολλά. Γίνανε πολλά, αλλά δεν πρέπει να τα πεις. Δεν πρέπει να τα πεις γιατί η στάμπα είναι έτοιμη. Χαπ χουντικός. Προσωπικά ίσως είμαι ο μόνος, δεν νομίζω υπάρχει άλλος, ίσως ακόμα κανένας δύο, που παρότι συνελήφθη από την επταετία, χούντα, όπως τη λένε, δεν πήγα να γραφώ ποτέ σε αυτό το σύλλογο που έχουν συλληφθέντων, βασανιστέντων και ποτέ δεν πήγα. Και μπορώ να κάνω μια αντικειμενική κριτική. Πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος που με συνέλαβε, αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, ήρθε και γίναμε φίλοι. Και μάλιστα είναι ο καλύτερος κήρυκας του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμανού. Ένα. Δεύτερο. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 7 χρόνια, δεν φοβόσουν να κοιμηθείς έξω. Εγώ θυμάμαι με τη μεταπολίτευση έπαυσε ο πατέρας μου να κοιμίζει την οικογένειά του έξω. Κοιμόμαστε έξω. Στον κήπο, έξω. Χωρίς μάντρα. Για σκέψου λοιπόν τώρα σε μια μονοκατοικία, σε όποια έχει μείνει, να πάει ένας πατέρας και εμείς την οικογένειά του έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αριστείον Ανδρέας θα πάρει. Τότε μπορούσαν. Τότε τα βγάζαμε πέρα. Τότε αυτή η κακιά χούντα. Κακιά χούντα. Η οποία μισούσε το λαό. Μισούσε.
χάρισε όλα τα χρέη στους αγρότες. Άκουσε τι έκανα. Άκουσε ρε παιδί μου τι έκανα. Το μισούσε το λαό και χάρισε τα χρέη. Αυτή η κακιά χούντα με ένα κακό δικτάκτορα, αυτόν που είχε να δολοφονήσει, τον Παναγούλη το σε χάρη. Ενώ η ανδριωμένη δημοκρατία που ζούμε τώρα, δημοκρατία του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, τον άφησε να πεθάνει στα 95 του μέσα στη φυλακή, τον Ταρτίλη. Αυτές είναι οι συγκρίσεις. Η Παπαδοπούλου με τσόντες. Πάνε να τριαντάρεις, αλλά είναι να μπορέσει να ζήσει. Η Μιμή που λέει μεζονέτες από αυτές που τις εξασφάλισε ο μέγας δημοκράτης, ο Παπανδρέου. Τόσο δημοκρατία, πολύ δημοκρατία. Δημοκρατία, όταν λέμε δημοκρατία, Κωστάκη, δεν την γνώρισες. Δημοκρατία που όταν εμφανιζόταν η Μιμή έτρεχε μια ομάδα ανθρώπων άμεσα και τροφοδοτούσε καριέρα όλους οι υπουργούς με πάμπερς. Γιατί κατουριόντουσαν επάνω τους μόλις εμφανιζόταν η Μιμή. Η Μιμή, για να πάει να τιμήσει έναν ξαδερφό της που ήταν βουλευτής τότε στα Πρέσπια, παίρνει το ελικόπτερο και πάει πάνω. Και ήταν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και απέδιδε τιμές στη Μιμή. Η οποία Μιμή, εδώ που τα λέμε, ήταν ανοιχτόκαρδη. Το τι φωτογραφίες γυμνές είχε μοιράσει. Το τι βιβλία βγήκανε με όλες τις πτυχές, όχι τις ψυχές, τις σωματώσεις, το λέγεται. Η πρώτη κυρία της χώρας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να σου πω περισσότερα. Όμως η αλήθεια είναι μία, ότι η κατάλυση της δημοκρατίας είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Όπως επίσης, αυτό που είπε χθες ο Σπύρος Οντώντας, γνήσιον τέκνων της δημοκρατίας, ο κύριος Οντώντας, ότι γράφει η Αμερικάνικη εφημερίδα ότι όπου να είναι πλησιάζει ξανά η Χούντα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Επαναλαμβάνω ότι προτιμώ τη δημοκρατία, αν και ζούσαμε καλύτερα τότε επί δικτατορίας, εξαιρουμένης της ελλείψης της δημοκρατίας. Εγώ θέλω να τα λέω όλα όπως έχουν και όποιος θέλει να μιλήσει, και απόδειξη μωρέ Κώστα μου. Είναι 100 ετών ο Πατακός, γράφει κάτι βιβλιαράκια, τα πουλάει για να ζήσει. Δεν μπόρεσε αυτός να μάθει τη τέχνη του Τσοχατζόπουλου, να έχει κάνει τις αρπαχτές του. Ο Βλάκας, ο φασίστας, ισοδημοκράτης και... Μπαίνει στο λεωφορείο, του μιλάει κανείς. Ας πάει στην διαστάση να κάτσει δίπλα του Βενιζέλος. Αρκεί να έχουμε κάμερα, να γράφουμε το τι έχει να γίνει. Αυτά στο λέω γιατί ο κόσμος έχει μια ποιότητα. Κάναμε για αυτόν που είναι άθαυτος ακόμα, πριν από 3-4 μήνες, τον φασίστα, τον πιστολέρο, τον εγκληματία, τον δολοφόνο, τον ήρωα που πολέμησε ο 40, που τσάτισε, τσαλάκωσε τους κομμουνιστές το 46-47, που έβγαλε προπρόσωπη την Ελλάδα το 52 στην Κορέα, που πολέμησε το 64 κάτω στην Κύπρο. Αυτός λοιπόν ο φασίστας, στη φυλακή μέσα από 3 μήνες, δεν ήθελε να βγει έξω με υπογραφή. Και κάναμε εμείς μια δημοσκόπηση. 630 τηλέφωνα, 630 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, Κώστα μου, ψήφισαν. Στους 630 και 630 είπανε η δημοκρατία να τον αφήσει ελεύθερο. Και η δημοκρατία τους αγνόησε. Πέθανε με τη φρουρά έξω από το δωμάτιό του, ευρισκόμενος σε κόμμα με εγκεφαλικό. Ζήτω δημοκρατία. Ήμουνα νέος και γέρασα, γράφει στο μήνυμά του ο κύριος Χρήστος. Συχάθηκα και λυπάμαι για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε οι Έλληνες και η Ελλάδα. Σήμερα, πρόεδρε, σε παραδέχτηκα. Το 22 και το 40 θα είναι μπροστά σε αυτά που θα μας βρουν πολύ καλά. Θα πολεμήσουμε, είμαστε παλικάρια Έλληνες, θα τη βγάλουμε. Και το λέω άλλη μια φορά. Επειδή όλοι μου λέτε, μπες μπροστά, μπες μπροστά, μπες μπροστά.
Ένα πράγμα που ασχολεί. Το καπέλωμα από τους Αμερικάνους, ξεκάθαρα. Φοβάμαι μη γίνει ένας Δεκέμβριος, 6 Δεκεμβρίου του 2008, που το καπέλωσαν με όλο το αίμα που γινόταν για ημέρας. Αυτό φοβάμαι. Και επειδή έχουν τιμάσει τα δικά τους στα καλόπεδα, τον ένα από εδώ και τον άλλον από εκεί, φοβούμαι λοιπόν ότι πάνε να δημιουργήσουν κατάσταση ή να δημιουργήσουν κατάσταση για να κάνουν ό,τι κάνανε το 1973 με το Πολυτεχνείο. Μπήκε μπροστά ο Ιωαννίδης, την έκανε ο Ιωαννίδης, την ώρα που δώσαν ευκαιρία οι φοιτητές. Αν δεν είχαν δώσει ευκαιρία οι φοιτητές, θα είχαμε πάει σε εκλογές το Φεβρουάριο. Αλήθειες θα ακούτε από τον Καρατζαφέρη, το ξέρετε. Βρίσκομαι πλέον σε αυτό το επίπεδο να μπορώ να λέω την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα από συνταξιούχους που σήμερα πήγαν στην τράπεζα και κάποιοι δεν πήραν σύνταξη και κάποιοι άλλοι πήραν τη μισή σύνταξη. Δεν πήρατε σύνταξη, πήρατε κομμένη σύνταξη. Όταν σας τα έλεγα εγώ πέρυσι φεύγοντας, που φώναζε όχι μειώσει μειώσει συντάξεων, να σώσουμε την Ελλάδα από τον κακό του Τσίπρα. Και ψηφίσατε Σαμαρά. Τώρα σώστε τον εαυτό σας. Προσέξτε, τα λάθη δεν πρέπει να αναλαμβάνονται. Εκλογές θα ξαναγίνουν. Εάν θα φύγετε από τη μιζέρια, θα ακολουθήσετε ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη σκέψη, μια άλλη προσέγγιση, σαν και αυτή που εμείς έχουμε δώσει στον Νικολαό, όπως δεν έχει κάνει κανένα άλλο κόμμα. Πάμε. Μιλάτε συνεχώς, αναφέρει στο μήνυμα ο κύριος Κώστας, συνεχώς για την Αμερική και τις πιέσεις που ασκούν στους πρωθυπουργούς και στους υπουργούς. Αλήθεια, εγώ πιστεύω σε εσάς ότι είστε ο καλύτερος και βλέπω ότι σε λίγα χρόνια θα κυβερνάτε αυτή τη χώρα. Τι θα κάνετε όμως αν απέναντί σας θα έχετε ένα Ομπάμα? Λες να έρθω τόσο σύντομα, γιατί ο Ομπάμα θα κρατήσει μόνο 4 χρόνια. Δεν είπε κανείς να βγάλω τα κανόνια να χτυπήσω την Αμερική. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αλλά έχω το δικαίωμα να έχω μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική. Και πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ανάμεσά μας που θέλει επιπολαιότητα, σοβαρότητα θέλει και υπεύθυνη πράξη. Αυτή τη στιγμή η γειτονιά μας είναι εδώ. Δηλαδή, αν κλωτσίσεις ένα τόπι από το Κρεμλίνο, το τόπι θα κατακλείζει, θα σταματήσει το Λευκό Πύργο. Εάν κλωτσίσεις ένα τόπι από την Ουάσιγκτον, μπλουπ, θα πέσει στον ωκεανό. Ας το καταλάβουμε επιτέλους. Ας το καταλάβουμε. Και ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου. Καποδίστριας. Και ο πρώτος αρχηγός, αν θέλετε, τότε της Επανάστασης, ο Υψηλάντης, είχε χάσει το χέρι του. Ο ξετροχαίο, δεν πήγα αυτοκίνητα τότε, το έχασε στον πόλεμο της Ρωσίας με τον Ναπολέοντα. Δεν έχουμε σχέση, δεν έχουμε ένα δεσμό. Και στο κάτω-κάτω και το σταυρό μας με τον ίδιο τρόπο τον κάνουν. Σοφία, πάμε σε σένα, γιατί έχουμε προσκεκλημένο στο στούντιο. Από τη Λάρισα. Η κυρία Δήμητρα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Ήθελα να ξέρω, αυτοί οι νέοι δημοκράτες πότε θα ξυπνήσουν, πότε θα έρθουν κοντά σου, πότε θα καταλάβουν ότι εσύ μπορεί να σώσεις μόνο την πατρίδα. Κυρία Δήμητρα από Λάρισα. Κοίταξε. Ο άλλος ήταν Θεός. Αυτό που πιστεύουμε όλοι μας. Και έπρεπε να περάσουν 3-4 αιώνες για να επικρατήσει η θρησκεία του. Εμείς βιαζόμαστε? Όχι. Εμείς θα ρίξουμε τον καλό το σπόρο και θα αρθίσει. Τώρα, αν αρθίσει γρηγορότερα, ακόμα καλύτερα. Θα βρει έδαφος. Εάν δεν αρθίσει γρήγορα, πολύ φοβούμαι ότι θα υπάρχει μια ξερά ύλα. Έχουμε κέφι, έχουμε όρεξη, έχουμε τους ανθρώπους. Και πρέπει να σας πω τούτο, ότι αυτή τη φορά η κρυσάρα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει τρύπες να μας περάσουν μέσα μπουμπούκια και μπουμπούκια. Ο κύριος Χριστόφορος στο μήνυμά του αναφέρει: έχουμε θάλασσα, πρώτη δύναμη στην ναυτιλία, συγγνώμη, γιατί ρημάζουν τα ναυπηγεία μας, όπως έχουμε μηνύματα και από τους εργαζομένους, που λένε ότι πλέον έχουν να πληρωθούν 12 μήνες, δεν έχουν φαγητό στο σπίτι τους και ούτε καν παπούτσια για τα παιδιά τους. Γιατί είναι μαρφότητες καταστάσεις και μαρφότητες κυβερνήσεις. Τα πήραμε από εδώ, τα δώσαμε σε κάποιους άλλους τότε Διαμαντοπούλου, τα πήραμε από εκεί, τα δώσαμε σε κάποιους άλλους, τα πήραμε τώρα, τα δώσαμε στο Λιβανέζο, σε μια offshore εταιρεία που είχε κατεθειμένο κεφάλαιο 100 ευρώ. Άλλο που είναι, πώς το λένε, αδελφή εταιρεία, θηγατρική εταιρεία, κάτω από τις χώρες του κόλπου. Διάλυση, κυρίες και κύριοι. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά.
Φωνάει στους καραβοκίδες και λες, λάτε μάγκες, όποιο καράβι παραγγέλνετε, τα μισά εγώ. Και λέει μέσα η Παπαρίγα, ακούστε λίγο Καρατζαφή, να δώσουμε τα μισά τους φαμπλιστές. Κούκου. Κομμουνιστής είναι που θα καταλάβει. Ποια ήταν η πρόταση δική μας, πριν η Ελλάδα ρημάξει. Ο κύριος Χάρης Καλούδης, εφοπλιστής, ήθελε να παραγγείλει ένα πλοίο που κάνει, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τα 100 τα επιδοτεί η Ελλάδα. Με τις εξής τρεις όρους. Πρώτο, όσο πλέει ελληνική σημαία. Άρα λοιπόν, αυξάνω τις πρεσβείες μου σε όλα τα λιμάνια. Δεύτερον, όλο το πλήρωμα θα είναι ελληνικό. Άρα, ζωντανεύω τον ΝΑΤ. Δεν τον επιχορηγώ. Τρίτον, θα χτιστεί σε ελληνικό ναυπηγείο. Τα ξαναπαίρνω εγώ τα δικά μου λεφτά πίσω. Αυτόματα τα ξαναπαίρνω πίσω, ρε παιδιά. Αυτόματα. Τι πρέπει να πω για να καταλάβετε ότι ο 23% μου ξαναγυρίζει τον τέταρτο. Αυτόματα σε ελληνικά ναυπηγεία. Έφυγε ο Κυριακούλης που έκανε ναυπηγείο στην Τουρκία. Τουρκία. Πάμε, ένα φίλο μου, θέλω ένα σκαφάκι με Τουρκία. Τουρκία. Η πρώτη ναυτική χώρα. Ναυπηγεία στην Τουρκία. Αυτό είναι ανέκδοτο. Εμείς έχουμε μια παράδοση αυτή τη χώρα με την ναυτική ιστορία. Χρόνια πριν από το 3,5 π.Χ. Χριστού, πότε είχε γίνει αργοναυτική στρατεία. Με κουπιά πήγαν. Δεν πήγαμε με άρματα μάχης επάνω. Έχουμε μια ιστορία, δεν μπορούμε εμείς. Αυτά είναι τα χάλια μας, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω τον Γιώργο τον Κανελόπουλο. Αϊθαλής Γιώργο. Έτσι, φρέσκος. Έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, Πρόεδρε μου. Έτσι. Και ο Μανώλης, ο Στιακάκης, ο αιρετικός, αλλά πάρα πολύ έτσι μεθοδικός συνεργάτης μας. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Και τον οποίο θα βλέπουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στο κανάλι να αναπτύσσει τον ευρεσκεπτισμό του. Βεβαίως, να το πω έτσι. Βεβαίως, Πρόεδρε. Έχουμε και να δώσουμε πολλές πτυχές της πραγματικότητας στους Έλληνες πολίτες. Και να πω ότι ο Μανώλης Οστιακάκης Γιώργο έχει μια πολύ στενή σχέση με τον Φάρατζ, με τον οποίο εγώ ήμουν αντιπρόεδρος όταν αυτός ήταν πρόεδρος στους ευρωσκεπτιστές στο Ευρωκοινοβούλιο. Α, βρήκατε και συγγένεια. Βέβαια, όπως και η Νίκη τώρα είναι συμπρόεδρος σε αυτή την ομάδα. Και άρα λοιπόν και να αναπτύξουμε στον κόσμο να καταλάβει τι λένε οι ευρωσκέπτησες, έτσι. Ο λίγο τι μαύρο πρόβατο για την νέα τάξη πραγμάτων, έτσι. Και αυτό το κύμα που λέτε αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόεδρε. Κάθε μέρα και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και βλέπω τον Νότο. Βλέπω τον Νότο τώρα πώς έχει ακριβώς τις ανάγκες, τα ίδια προβλήματα μαζί μας, έτσι κτλ. Και βγάζουμε και τα ίδια συνθήματα, τα οποία θα τα δείξουμε σε μερικές ημέρες. Λοιπόν, έκαναμε μια επιτροπή, δουλέψατε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο, έτσι. Γιατί αυτό που θέλουμε να σας παραδώσουμε είναι ένα θέμα το οποίο αποσχολεί όλον τον ελληνικό λαό και την κοινωνία. Και κυρίως αποσχολεί την οικονομία της χώρας μας. Εμείς συγκροτήσαμε αυτή την επιτροπή με εντολή που μας δώσατε να συγκροτήσω μια επιτροπή. Συμβουλευτήκαμε πάρα πολλούς τεχνοκράτες έξω από το χώρο μας, γενικότερα που είχαν άποψη για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για την δραχμή, ευρώ ή οτιδήποτε τέτοιο. Και βγάλαμε, νομίζω, κάποια συμπεράσματα τα οποία θα τα δείτε, θα τα αξιολογήσουμε σαν κόμμα για να μπορέσουμε να περάσουμε πλέον σε αυτό. Αυτά όμως που κάναμε όλα, τα κάναμε εάν και εφόσον χρειαστεί η χώρα μας έτσι αλλιώς, να φύγει από το ευρώ. Έτσι αλλιώς να βρεθεί με δραχμή. Έτσι, έτσι. Και σας, από ό,τι πληροφόρηση έχω, δεν ξέρω εσείς αν έχετε άλλη, είμαστε το πρώτο κόμμα που δουλεύουμε σοβαρά στο θέμα τέτοιου ενδεχομένου. Εμείς λοιπόν. Πηγαίνετε και λίγο πιο πέρα. Ούτε οι Βρυξέλλες έχουν ένα τέτοιο εργαλείο. Δεν έχουν κάτι. Δεν αποκλείεται. Μα το ξέρω, δεν έχουν. Το συζητάνε. Το ξέρουν, το λένε οι επίτροποι. Εμείς έχουμε ένα εργαλείο δουλειάς. Και λέμε ότι αυτά και αυτά μπορούν να συμβούν. Εμείς έχουμε χωρίσει τη δουλειά μας σε 4 τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η εισαγωγή, που είναι απαραίτητο γιατί το κάνουμε αυτό. Ο δεύτερος τομέας είναι ερωτήσεις και απαντήσεις. Δηλαδή ο κόσμος θα ρωτήσει γιατί και πώς πρέπει να γίνει. Και τι θα πάθω αν και έχουμε και βήματα. Έχουμε και 17 βήματα. Ναι. Τα οποία λέμε ότι όταν και αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο,
βαδίζουμε. Πρώτο βήμα είναι αυτό. Δεύτερο βήμα είναι εκείνο. Τρίτο βήμα είναι εκείνο. Έχουμε και άλλες τόσες ερωτήσεις και απαντήσεις, εάν ο κόσμος κάποια στιγμή ρωτάει γιατί θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει αυτό. Και έχουμε και ένα τέταρτο σκέλος στη μελέτη αυτή που κάναμε, η οποία μας πήρε λίγο χρόνο παραπάνω από την εντολή που είχαμε από εσάς να γίνει γρήγορα, αλλά θέλαμε να φέρουμε και να παρουσιάσουμε σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός μία πλήρη μελέτη. Σπέβδε βραδέως. Έτσι. Το τέταρτο σκέλος αφορά τι συνέπειες θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικές, εάν κάποια στιγμή η Ελλάδα αποφασίσει ή έρθουν οι συνθήκες τέτοιες για να ξαναγυρίσουμε στην δραχμή. Είναι μια πλήρης μελέτη, θα τη δείτε, θα τη μελετήσετε και ξέρω ότι θα τοποθετήσετε εκεί που πρέπει. Μανώλη, εσύ θέλω να μας εξειδικεύσεις λίγο αυτά που μας είπε με αδρές γραμμές ο Γιώργος Χανλόβλος. Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός έχει αυτή τη στιγμή σε οικονομική δυσπραγία 3 χρόνια. Η άποψή μας είναι ότι εάν στους επόμενους 12 μήνες, δηλαδή μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, δεν δούμε έστω κάποια σημάδια βραδύτατης ανάκαμψης, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε με συντεταγμένο τρόπο στο σχέδιο Β, που είναι η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος με ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις οι βασικές είναι ότι οι υπάρχουσες καταθέσεις και τα δάνεια των πολιτών θα διατηρηθούν. Μην πάμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Θέλει πολλή ανάλυση για να τα καταλάβει ο κόσμος. Να πάμε στο εξής, ότι το πρώτο, με το ευρώ 1,40, 1,36, υπάρχει τρόπος να ξεχρεώσει αυτή η γενιά τα 550 δισεκατομμύρια που είναι το χρέος. Αυτή εκεί ξεκινάμε. Πρόεδρε, κλείεται κάτι τέτοιο και όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές το φθινόπωρο επίκειται νέο κούρεμα, γενναιότατο κούρεμα του υπάρχοντος χρέους της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι είναι έξω ότι μετά τις μερικές εκλογές αρχίζει μια νέα περιπέτεια. Δεν λέω τι θα γίνει, είναι μια περιπέτεια. Λέει ο κόσμος, νομίζω ότι κάπως μπαίνει σε περιπέτεια. Άρα λοιπόν, έχουμε ότι μετά τις μερικές εκλογές αρχίζουν τα άγρια πράγματα. Όλα αυτά που ζήσαμε και ξαναζήσαμε. Δεύτερον, ότι με το ευρώ στο 1,36 δεν πρόκειται να μειωθεί ούτε ένα δισεκατομμύριο το χρέος από τα 550. Το τρίτο που μπαίνει είναι τι μπορεί να γίνει. Εκεί στο τι μπορεί να γίνει είναι και η μελέτη που έχουμε κάνει ότι αυτό το πατατράκ θα έχει αυτές τις συνέπειες, αυτά τα αποτελέσματα και αυτή την ίωση, την ίαση. Να σας πω μια κουβέντα από την αγορά, Πρόεδρε. Τα προϊόντα σήμερα που παράγουμε δεν είναι ανταγωνιστικά. Γιατί ανταγωνιστικότητα μέσα στο ευρώ δεν μπορεί να έχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική παραγωγή ιδιαίτερα. Για να μπορέσουμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα πρέπει να έχουμε ένα νόμισμα που μπορούμε να το ελέγχουμε. Που μπορούμε να κάνουμε, λέω παράδειγμα, αν χρειαστεί μια υποτίμηση, μπορείς να την κάνεις μέσα στο ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα πρέπει το νόμισμα το οποίο υπάρχει να μπορεί να το χειρίζεσαι σαν κράτος όπως νομίζεις και όπως θέλεις. Γιώργο, δεν θέλει μεγάλη κουβέντα. Εδώ ο κύριος Θιαχάκης, που ανάμεσα στις πολλές σπουδές του είναι και τα οικονομικά, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θα υπήρχε Ελλάδα το 1953 αν δεν υπήρχε Μαρκεζίνης να κάνει εκείνη τη γενναία υποτίμηση που διπλασίασε τη τιμή του δολαρίου. Και σώθηκε η Ελλάδα. Δηλαδή το έκανε, πρόσεξε, για να καταλάβει ο κόσμος. Το έκανε ο Μαρκεζίνης, έτσι. Και για 20 χρόνια. Είναι η σταθερότητα. Δραχμή δολάριο 30, λίρα Αγγλίας χρυσή 300. Τώρα έχει 300 ευρώ. Πρόσεξε, από 300 δραχμές και 300 ευρώ. 340 φορές επάνω έχει πάει. Ναι. Λοιπόν, είναι η χώρα για να μπορέσει να προκόψει χρειάζεται να έχει την νομισματική πολιτική στα χέρια της. Δεν λέω εγώ τώρα ο βολός δραχμή, αλλά δεν το βάζω τώρα. Γιατί ξέρεις τι, ο κόσμος έχει φοβηθεί, τον έχουν φοβήσει τον κόσμο. Και θέλει ακριβώς μια υπεύθυνη εργασία σαν και αυτή την οποία κάνατε, που να του πούμε, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα έτσι θα γίνει, αυτά τα και πάνω απ' όλα τα ερωτήματα. Έχουν δοθεί απαντήσεις, κύριε Θιαχάκη, σε όλα. Βεβαίως. Σε όλα, βεβαίως. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο ευρύτερο φάσμα ερωτημάτων. Λοιπόν, εδώ είναι η εργασία. Θα τη δημοσιεύσουμε στην κυρία στην Α1. Δεν ξέρω βέβαια ο κύριος Καλούδης που θα βρει σελίδες. Αλλά είναι μια εργασία την οποία εμείς την δίνουμε προς επεξεργασία.
Εμείς δεχόμαστε οποιοδήποτε αισθάνεται ότι κατέχει το αντικείμενο να έρθει επί των προτάσεών μας να μας κάνει παρατήρηση, ένσταση, πρόταση, διαφορά. Διόρθωση. Για να μπορέσουμε να εξεργαστούμε. Και να προχωρήσουμε, Γιώργο και Μανώλη, σε μια ημερίδα. Έτσι, να βάλουμε μπροστά το ίδρυμα, να κάνουμε μια ημερίδα. Να φωνάξουμε όποιος ενδιαφέρεται να έρθει. Ξέρω, από τον Γκόλμπερ, αν ενδιαφέρεται, μέχρι τον Θάνο ή οποιοδήποτε άλλο, να καταθέσει μια άποψη επί τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ποιες είναι οι απόψεις? Θα μπορούσαμε να καλέσουμε και τον Νάιτζελ Φάρατζ. Μακάρι να έρθει και ο Φάρατζ, ο οποίος μου το φανάζει αυτό 8 χρόνια. Κοιτάξτε, θα την πατήσει, θα την πατήσει, θα την πατήσει. Και την πατήσαμε, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, εχθές ένας... Ο οποίος ανάγκασε τον Κάμερον με την πολιτική του να πάει σε δημοψήφισμα. Και στο θέμα του δημοψηφίσματος που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα πρέπει να σημειώσουμε την εκοφαντική σιωπή των πολιτικών ελίτ της Ευρώπης και των ελληνικών. Ελίτ ή αλίτ, είπες. Θα έπρεπε αυτοί όλοι να χαρούν και να επικροτήσουν το ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός κατεβαίνει στον λαό του. Αντίθετα, οι περισσότεροι τον κατηγόρησαν. Γιατί, μωρέ Μανώλη, εμείς, εμάς μας ρώτησαν, να μπούμε στο νόμισμα μέσα. Μας ρώτησαν. Είναι τον. Ρωτήσανε όπως ρωτήσανε. Κάνανε το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Όπου έγινε δημοψήφισμα, βγήκε όχι. Τα περνάγαν τα κοινοβούλια όταν πίσω από τ' άλλο. Έγινε δημοψήφισμα, την πατήσαν την πνευμόρφωτα στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Όπου κάνουν δημοψήφισμα, όχι.